Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Επειδή δεν κάνω αγαπημένο του μήνα και ο λόγος συνήθως είναι όταν ξέρω ότι ένα προϊόν λειτουργεί για μένα, το αγαπώ τόσο πολύ που δεν το αλλάζω. Συνήθως το παίρνω ξανά και ξανά. Οπότε είναι δύσκολο να ανακαλύπτω διαφορετικά αγαπημένα για κάθε μήνα. Όμως για το καλοκαίρι ήθελα να σας κάνω ένα ξεχωριστό βιντεάκι και ίσως το κάνω σειρά για κάθε εποχή, αγαπημένα κάθε εποχής. Οπότε θα σας δείξω σήμερα τα αγαπημένα του καλοκαιριού, αυτά δηλαδή που φόρεσα, που χρησιμοποίησα τα προϊόντα περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι. Ξεκινάω με περιποίηση σώματος, που είναι ένα σκραπ σώματος από την εταιρεία Primo Bagno, με βανίλια και σέα. Είναι ένα body peeling, δεν έχει πολλούς σκόπους, έχει απίστευτα όμορφη μυρωδιά, γλυκιά μυρωδιά και είναι έτσι πολύ, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε στην κάμερα, αλλά είναι πολύ ψηλή η κόκκι του, αλλά είναι πολύ όμορφη μυρωδιά που έχει, φανταστική μυρωδιά. Λοιπόν, το δεύτερο αγαπημένο είναι ένα σαφρός ξυρίσματος από την Gillette με Flora Passion λέγεται, είναι η ρόζ συσκευασία, χρειάζεται πολύ μικρή ποσότητα για να κάνει αυτό που πρέπει και μυρίζει, εντάξει, μυρίζει λίγο κλασικά άφρο, αλλά έχει και μια έτσι ευχάριστη λουλουδάτη μυρωδιά. Επειδή δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αρώματα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, πολύ βαριά αρώματα δεν μου ενθουσιάζουν, θέλω καθαρές μυρωδιές. Χρησιμοποίησα, σας την είχα δείξει αυτή την κρέμα σώματος από τη Ventus σε ένα βιντεάκι, αλλά δεν την είχα δοκιμάσει τότε. Λοιπόν, είναι πόσα ml, είναι 250 ml και μέσα σε 2 μήνες περίπου, 2,5 μήνες, την έχω τελειώσει. Έχει η υφή της, είναι αυτή η ποσότητα, μπορεί να κάνει για... Όχι για όλο το... Όχι και για τα δύο πόδια, αλλά το ένα πόδι σίγουρα. Μου αρέσει γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή με πολύ μικρή ποσότητα μπορείς να καλύψεις όλο το σώμα. Και δεύτερον, επειδή η μυρωδιά της είναι ευχάριστη, επειδή είναι λουλουδάκια. Εντάξει, και για όσους δεν αρέσουν τα... Εμένα δεν μου πολύ αρέσουν τα λουλούδια. Αλλά αυτή η μυρωδιά δεν την νιώθω τόσο έντονη πάνω μου. Διαρκεί όμως, εννοώ, έντονη βαριά έντονα. Διαρκεί όμως ώρες, δηλαδή μπορούσα, έβαζα αυτήν εδώ και δεν έβαζα άλλο άρωμα και διαρκούσε ώρες πάνω στο σώμα, ήταν έτσι μια ευχάριστη μυρωδιά. Και για αντιλιακή χρησιμοποίησα από Hawaiian Tropic αυτή εδώ με ρίζες τροπικών λουδιών, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, που λειτουργεί και ως 12-ωρη ενυδατική λέει. Όντως είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίο το άρωμά της, εξωτικό. Και επίσης απορροφάται πολύ γρήγορα σαν ενυδατική, δεν κολλάει όπως τα περισσότερα αντιλιακά και έχει δίκτυο προστασίας 50. Τώρα πάμε στο πρόσωπο. Για αντεμακιγιάς έχω ανακαλύψει και για καθαρισμό προσώπου, αλλά 2-1 είναι και αντεμακιγιάς και καθαριστικό για το πρόσωπο. Είναι αυτό εδώ της Garnier. Μου αρέσει γιατί εννοείται ότι έχει αντλία, είναι 2-1, αφαιρεί και το make-up, ακόμα και το αντιάβροχο make-up. Επίσης το συγκεκριμένο είναι για λιπαρά δέρματα, δηλαδή προλαμβάνει και καθαρίζει, καθαρίζει και τους πόρους έτσι. Και κάνει βαθύ καθαρισμό όμως. Επίσης είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν ερεθίζει τα μάτια. Κάνει δηλαδή και για τα μάτια και για το πρόσωπο και είναι πάρα πολύ καλό. Δεν το έχω δοκιμάσει σε αδιάβροχο make-up, μάσκαρα ή οτιδήποτε, αλλά κάποιες μάσκαρα που χρησιμοποιώ δεν είναι αδιάβροχες, αλλά είναι αρκετά σκληρές και με άλλα ντεμακιγιάζ θα έπρεπε να τρίβω πάρα πολύ τα μάτια μου, με αυτό δεν το έκανα και δεν αφήνει επίσης πολύ στεγνό το δέρμα.
Και το συγκεκριμένο το πήρα από Feel Unique και είναι πάρα πολύ οικονομικό. Βέβαια μπορείτε να το βρείτε εννοείται και σε κάποιο σούπερ μάρκετ ή στα Honda Center. Αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 4-4,5 ευρώ, δεν είμαι πολύ σίγουρη όμως, αλλά είναι και γύρω η τιμή του. Επίσης στις διακοπές ή όταν βλέπω ότι μπορεί να μην μου διαρκέσει πολύ το μανικιούρ, είχα αυτά τα μαντιλάκια που επίσης σας τα είχα δείξει σε αρκετά βιντεάκια, σε κάνα δύο βιντεάκια σίγουρα σας τα έχω αναφέρει. Είναι τα μαντιλάκια της Ευτών για... Είναι ξεβαφτικά για τα νύχια. Αυτά από περιποίηση σώματος και τα λοιπά. Και τώρα θα περάσουμε στο μακιγιάζ, σε προϊόντα μακιγιάζ που χρησιμοποίησα. Εντάξει, δεν μου αρέσει να πολυβάφουμε ιδιαίτερα και το καλοκαίρι ένα παραπάνω. Οπότε είχα πάρει την Garnier την πρώτη της... την BB Cream της Garnier την πρώτη, εννοείται ότι δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένη. Και πήγα και πήρα αυτήν εδώ που είναι η Matte της Garnier. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι το πόμα της, γιατί είναι αρκετά ανοιχτό και φεύγει έτσι προϊόν. Οπότε έβαζα αυτήν εδώ την BB Cream. Από πάνω περνούσα τη Rimmel Stay Matte για ένα matte αποτέλεσμα, για να διαρκήσει περισσότερο το matte αποτέλεσμα. Και δεν έδινε χρώμα, οπότε είχα ένα φυσικό look. Εντάξει, έχω χτυπήσει πάτο σε αυτό το ρούζ. Είναι από την εταιρεία Il Makiage. Το συγκεκριμένο είναι στην απόχρωση Mountain Beach και σίγουρα θα πάω να πάρω και άλλο ρούζ από αυτή την εταιρεία. Είναι σε ροδακινή απόχρωση και γενικά όλο το καλοκαίρι έπαιξα εκεί σε ροδακινή αποχρώσει. Έβαζα από την NYX το 846, που είναι ένα έτσι απαλό, πολύ απαλό ροδακινή χρωματάκι, μολύβι, το άπλωνα σε όλα τα χείλη και τέριαζε και με το ρούς. Και αν, επειδή είναι αρκετά ξηρά τα χείλη μου, έβαζα από πάνω ένα λιποζάν, ένα λιμπάν τέλος πάντων, όχι λιποζάν, δεν χρησιμοποιώ τις λιποζάν, ένα λιμπάν, για να τα κάνει λίγο πιο... λίγο πιο ενυδατωμένα. Επίσης χρησιμοποιούσα για στα μάτια, αν ήθελα κάτι να κάνω, το μολυβάκι από την εταιρεία Amis, η Amis, αλλά μου χάλασε, οπότε δεν είναι και πολύ καλό σημάδι αυτό και δεν το έχω πολύ χρησιμοποιήσει, ουσιαστικά μόνο το καλοκαίρι το χρησιμοποιούσα. Αν ήθελα ένα έτσι λίγο πιο βραδινό, λίγο πιο έντονο μακιγιάζ, από την Flor Mar. Ναι, Pretty λέγεται η απόχρωση, είναι από τη σειρά Cream and Glaze. Είναι αυτή εδώ, έτσι ένα κοραλί αρκετά έντονο. Να σας το κάνω και swatch να το δείτε. Είναι αυτό εδώ, είναι αρκετά έντονο πορτοκαλί, πολύ όμορφο, ενυδατικό. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι η συσκευασία, γιατί είναι λεπτή και από την μία πλευρά έτσι είναι λίγο πιο φαρδιά και εντάξει δεν μου πολύ άρεσε. Επίσης δεν ακούς το κλακ, δηλαδή δεν κουμπώνει πολύ καλά, αλλά okay, είναι από τα οικονομικά κραγιόν, οπότε με έβγαλε ασπροπρόσωπη αυτή η επιλογή. Από μάσκαρα Ultra Volume Black Mascara από την Beauty Line Cosmetics, που σας την έχω δείξει και στο βίντεο που έχω Get Ready With Me. Μου αρέσουν εμένα τα τρίχινα βουρτσάκια, έχει αρκετά χοντρό βουρτσάκι και δίνει πολύ ωραίο όγκο αλλά και μήκος στις βλεφαρίδες μου. Και τέλος, από όζες χρησιμοποίησα από Christian Artesio Super Fast Dry, και όντως είναι Fast Dry, όχι αστεία, νούμερο 506, είναι αυτό εδώ το nude χρωματάκι που το έχω και στα νύχια μου. Λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να χρησιμοποιώ και πολύ έτσι έντονα μανώ, οπότε αυτό ήταν ό,τι πρέπει και ταιριάζει και με οτιδήποτε φορούσα. Αυτό, τα είπα πολύ γρήγορα γιατί δεν ήθελα να βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει και αν σας αρέσει κάντε like για να ξέρω να κάνω και για το φθινόπωρο ένα ανάλογο βιντεάκι. Και πείτε μου αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτά ή οτιδήποτε άλλο στα σχόλια που κάτω για να συζητήσουμε και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά!